Σήμερα η φάση έχει MT. Οι μάγκες, σας έχω το πιο τρελαμένο MT που υπάρχει. Μισό να σταματήσω να σας το δείξω και απ' έξω μέχρι να ζεσταθεί. Τσεκάρε το. MT του 22, ο Γιωργάρας μας έφερε από το Καματερό το μωράκι του να το κάνουμε βίντεο. Έχει 45 βαθμούς, έχω λιώσει. Οπότε πρέπει να φύγουμε κατευθείαν να με φυσήξει λίγο αέρας. Ακράποβιτς από κάτω. Μου είπε βέβαια ότι εδώ πέρα δεν έχουμε ηλεκτρονικά, δηλαδή traction και τέτοια καθόλου. Μάγκες, όποτε έβλεπα MT στο δρόμο, έλεγα ότι πάντα θέλω να οδηγήσω ένα τέτοιο μηχανάκι, γιατί ο θόρυβός του είναι τρελός. Φουλ αγαπητό μηχανάκι και είναι, νομίζω, συνδυάζει πολλά πράγματα. Τι μου έχετε κάνει ρε μάγκες. Αύγουστο στην Αθήνα, εμείς και ο Τσίου. Λοιπόν μάγκες, μόλις έχω ξυπνήσει, οπότε δώστε μου λίγο χρόνο να έχω επαφή. Μου τρέχει ο υδρότας στα μάτια. Το shifter είναι λίγο περίεργο, η αλήθεια είναι. Πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Μάγκες, αυτό το μηχανάκι τα συνδυάζει όλα. Παπαπού, παπαπαπ. Είναι τόσο φιλικό. Έτσι, να ξυπνήσουμε λιγάκι. Βέβαια, πήρα το RC και κατέβηκα από την Ηλιούπολη. Μάγκες, το RC έχει βγάλει λινά. Τα μάτια μου τσούζουν από τον υδρότα. Έχει όντως 40 βαθμούς έξω. Και εγώ ονειρευόμουν ότι θα ανέβω στο μηχανάκι και θα με φυσάει ο αέρας. Και δεν θα υδρώνω, αλλά όχι. Όπω γαμάει, συγκεκριμένο είναι το 22, όπως είπα. Πολλοί λέγανε ότι το μασκάκι δεν είναι όσο ωραίο ήταν στο προηγούμενο. Αλλά ο Γιωργάρας έχει βάλει αυτό το fairing, το οποίο του ταιριάζει όντως. Μακά. Τερατάκι, ε. Για κάποιο λόγο, για να πάρει την ταχύτητα, πρέπει να αφήνω τον γκάζι. Έπρεπε να πατήσω λίγο για να με φυσήξει ο αέρας. Ήπια με τα ποτάκια μας χθες, κοιμήθηκα 7.30 ώρα το πρωί. Είμαι με 4 ώρες ύπνο. Είναι Σάββατο, αύριο εσείς θέλετε βίντεο. Οπότε μας έφτιαξε ο Γιωργάρας, μας έφερε το μωρό του. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω ένα MT, αλλά είναι σε φάση, στη φάση που είναι και το SMC, δηλαδή καλύπτει τα ίδια πράγματα. Έχω δει, κάνουν τρελή σούζα με το μηχανάκι, εμείς δεν θα κάνουμε, έχουμε πει. Το βλέπετε ότι πρέπει να κλείνω τον γκάζι για να αλλάζω με το shifter. Δεν ξέρω τώρα αυτό άμα είναι κάποια ρύθμιση ή αν είναι έτσι τα MT. Έχει full χαρακτηριστικό θόρυβο, δηλαδή καταλαβαίνω ότι έρχεται MT από 2 χιλιόμετρα πριν. Είναι το μέγεθος, θα σας πω. Είναι ακριβώς στα μέτρα μου. Ακούσατε το κράου. Είναι κράου, όχι μαλακίες. Τρομάζεις τον κόσμο κατά λάθος με αυτό. Πετάς μισό ξερό γκαζό και κάνει κράου κατευθείαν. Καλά, στη γειτονιά μου θα μ' είχαν σπάσει στο ξύλο, άμα το είχα.
Τι! Μάγκες, δεν έχω πει τίποτα γιατί απλά το ευχαριστιέμαι. Θα βγάλω λίγο το φρένο πιο έξω, ρε εσύ. Ήταν στο τέρμα έξω. Όχι. Ολιό οι μάγκες, δεύτερη φορά με το ίδιο μηχανάκι. Είχαμε ένα προβληματάκι, γέμισε η κάρτα του μικροφόνου, οπότε γύρισα 50 λεπτά βίντεο, έχω κάψει τη μισή βενζίνη στο μηχανάκι και από το προηγούμενο έχουμε μόνο 15 λεπτά. Οπότε θα βγω να πω άλλα 2-3 πραγματάκια, γιατί του το έχω πάρει τόση ώρα το μηχανάκι που τι να πω. Γιωργάρα, ευχαριστώ που μου το έδωσε. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη βόλτα που έχω κάνει με μηχανάκι. Όχι στη ζωή μου, εννοώ με μηχανάκι για αυτή τη σειρά. Οπότε δεν θα ξαναπάω μακριά, ό,τι προλάβαμε να κάνουμε. Ο Γιωργάρας το έχει κάνει πίσω μαύρο, όλα μαύρα, δεν έχει τίποτα πάνω. Γι' αυτό και βάλαμε αυτοκόλλητο ατεχά μαύρο πάνω. Μάγκες, επειδή ξέμεινε το προηγούμενο βίντεο, και εγώ ό,τι θέλω να πω το έχω πει ήδη. Δεν ξέρω τι σκάτα θα κρατήσουμε από το προηγούμενο, οπότε θα πρέπει μερικά πράγματα να τα ξαναπώ. Λοιπόν, θα πάω λίγο έτσι απλά να ακούσουμε θόρυβο, γιατί όπως είπα το έχουμε πάρει πολύ ωραίο το μηχανάκι και τη μεγάλη βόλτα δεν θα τη δείτε, θα την έχω εγώ στο κεφάλι μου σαν ανάμνηση. Είδαμε και ένα ατύχημα στο προηγούμενο βίντεο που δεν θα δείτε. Μπορεί να κρατήσω λίγο τα πλάνα, στα δείξω. Και τώρα έχουμε μόνο 10 λεπτάκια, οπότε ό,τι προλάβουμε να γράψουμε πάλι. Έτσι είναι όταν είμαστε τελευταία στιγμή, συμβαίνουν αυτά. Αλλά δεν πειράζει. Όπα, γιατί το έχουμε πλύνει το μηχανάκι, παιδιά. Το έχουμε πλύνει και δεν είμαστε για λασπουργιές. Δεν γίνεται να μην το θέλεις αυτό το μηχανάκι. Μία βόλτα να πάρεις MT, λες, όπα. Ρε μάγκες, κάψαμε σίγουρα 10 ευρώ βενζίνη και δεν έχουμε βίντεο. Και μου λέει ο Γιώργος, το γέμισα, μου λέει, έχεις βόλτα. Πού να ξέρε τι ρίζια είμαι εγώ που θα κάνω βίντεο 50 λεπτά και τελικά θα γεμίσει SD και θα πρέπει να ξανακάνω. Μάγκες, το ξέρω. Μιλάει από μόνο του το μηχανάκι. Έτσι ήθελα να κάνει και εγώ το RC, το ξέρω. Θα πάμε λίγο από τα μέρη μας να κάνουμε δύο παντίτσες και θα το γυρίσουμε. Πόπο ρε φίλε, αντικαταθλιπτικό full. Full. Χαρά της πάντας τώρα εδώ. Όποιος κατάλαβε. Κάθε φορά συμβαίνει, αλλά δεν πειράζει ρε φίλε. Ήμουνα και λίγο άϊπνος να πούμε, οπότε καταλάβατε. Δεν έχω ιδέα τι θα κρατήσω από το προηγούμενο βίντεο, οπότε δεν ξέρω, μιλώ τα ίδια και μετά δεν έχω ούτε δεύτερο. Γιατί άμα έχω πει τα ίδια που θα κρατήσω, το δεύτερο είναι άχρηστο. Οπότε θα κρατήσω αυτό μόνο ήχο. Όταν πατάς, σφίγγεις τα δόντια σου. Με αυτό το μηχανάκι δεν κρύβεσαι από πουθενά, μαγκές. Δεν μπορείς να κρυφτείς με αυτό. Και να κρυφτείς εννοώ... Σε έχουνε καταλάβει. Σε έχουνε πάρει πρέφα και σε περιμένουν. Όπο μαλάκα, ε! Drift κάνει! Φανταστείτε ότι είμαι σίγουρος ότι εσείς ακούτε θόρυβο χωρίς να έχω δεύτερο μικρόφωνο, γιατί κάνει τόσο θόρυβο! Γιωργάρα! Δεν θα κάψω άλλο λάστιχο.
έχουν βγει τόσα περίεργα μοτεράκια που ό,τι και να καβαλάς, τρελαίνεσαι. Να πούμε δύο πράγματα για το μηχανάκι. Είναι 74 άλογα, υπέρ αρκετά για να κάνεις το χαβαλέ σου, εντάξει. Κάνεις ό,τι θέλεις. Έχω δει παλικάρια που κάνουν κολοτούμπες με αυτό. Μερικοί τα κάνουν και στα αντάδικα. Ακούστε εδώ. Από πού και να περάσεις, μιλάμε χαμόγελα και thumbs up τρως. Με αυτό το μηχανάκι έτσι που είναι stealth όλο μαύρο, αν είχα και τη μαύρη ζελατίνα θα ήμουν σαν τον Batman. Άλλο ένα μηχανάκι που θα είχα κάψει όλα μου τα λεφτά στη βενζίνη ρε φίλε. Πω πω, δεν ξαναβάζω εξάτμιση. Και καλά έγινε. Δεν πατάω δίπλα στα αμάξια γιατί ξέρω ότι θα με κυνηγήσουν και θα με βρίσουνε. Το τελικό του είναι δεξιά, είναι έτσι. Το είδατε στην αρχή, σκάει ακράπα και το βαράει στο αυτί κατευθείαν να πούμε. Λοιπόν, θα πάω μία να σας δείξω τη θάλασσα και νομίζω το βίντεο το έχουμε. Θα πω από τώρα ρε φίλε, για να μην ξανακλείσουν οι κάμερες και μαλακίες και λούσε δεύτερη φορά. Θα πω παιδιά, κάντε sub, κάντε like να πούμε, μου τα μηχανάκια. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για τον χρόνο σας και ό,τι κάνουμε ρε, το κάνουμε από την καρδιά μας γιατί γουστάρουμε και ξέρουμε ότι γουστάρετε κι εσείς. Πίσα μπόμπα σάτιν black εδώ. Όλα μαύρα ρε, όλα μαύρα. Θα βάζα και μαύρο τιμόνι και μαύρες βίδες και μαύρα όλα. Και είναι και τέτοιο το μέγεθός του που ρε φίλε σε βολεύει να κάνεις τα πάντα. Είπαμε, αυτά δεν τα σουζάρουμε. Τα μηχανάκια τα οποία μου φέρνετε για να οδηγήσω τα προσέχω. Η σούζα είναι λίγο κατάλαβες. Μπορεί να τύχει οτιδήποτε. Και επειδή ρε φίλε και για να κάνεις καλή σούζα πρέπει να έχεις σουζάρει και 5-6 φορές το μηχανάκι να το έχεις βρει. Γιατί εντάξει μπορεί να σουζάρω το SMC, αλλά ξέρεις, δεν θα κάνω δοκιμές τώρα με ξένα μηχανάκια. Εσύ βγήκες αντίθετα, πάει δεξιά. Έγινε μπρο! Ήντα γίνεται μωρό κοπέλια, έχουν πάλι παραλία. Έχει 40 βαθμούς. Έχω μέχρι και μέσα στα μάτια μου υδρότα. Λοιπόν, πάω πίσω στο Γιωργάρα να το αφήσω το μηχανάκι του. Το μηχανάκι θαυματουργό. Μιλάμε τέρμα αντικαταθλιπτικό, τέρμα νευρικό. Έτσι σου ξυπνάει να πούμε αυτά που δεν ήξερες ότι έχεις. Δηλαδή πιστεύω ότι και σε έναν ήρεμο άνθρωπο άμα του δώσεις αυτό το μηχανάκι θα παίζει ξερόγκαζα, δεν γίνεται. Έστω έτσι λίγο. Σ' ακούνε από παντού, έτσι. Λοιπόν, πήραμε Volta και MT-07-22. Θα προσπαθήσω την επόμενη φορά να είμαι πιο προσεκτικός και να έχω μπαταρίες και να έχω κλείσει τα πάντα εσύ εδώ χωρίς flash. Δεν πειράζει όμως. Έχω φάει καλά σήμερα και έχω καλή διάθεση. Αυτό ήταν το βίντεο. Τα λέμε την άλλη Κυριακή. Sorry να πούμε για το έτσι, αλλά καταλάβατε. Είμαι κι εγώ ρίζια, ρε μάγκες. Όπως είστε όλοι. Λοιπόν. Το νου σας, παιδιά. Μιλάμε.